το lculture.gr παρών και σήμερα στο καθημερινό μας ραντεβού. Θα επισκεφθούμε το θέατρο του Νέου Κόσμου. Θα συναντήσουμε τον Ηλία Καφούρο και θα κάνουμε skate με τον Θωμά Τουρναβίτη. Αν αυτό που σκεφτόσαστε στο άκουσμα Αρκάς είναι το γνωστό κόμικ, επισκεπτόμενοι το θέατρο του Νέου Κόσμου θα ανακαλύψετε και το πρώτο του θεατρικό έργο. Οι εχθροί εξαίματος με το γνωστό χιούμορ του Αρκά παίρνουν σάρκα και οστά διαχειρός Βαγγέλη Θοδωρόπουλου. Εχθροί εξαίματος είναι ένα καθαρά θεατρικό έργο, δεν είναι κόμικ. Είναι το πρώτο έργο που έγραψε, το έγραψε πριν από ένα χρόνο για την ακρίβεια. Και έτσι μου έκανε την τιμή και να μου το δώσει το έργο, να το ανεβάσω. Και πριν προλάβει να τελειώσει τη φράση, τη σκοκάλωσε. Κυριολεκτικά μου έμεινε στα χέρια. Φαντάζομαι την έκπληξή σου. Βέβαια, σοβαρολογείς, με πιάσε πανικός, δεν ήξερα τι να κάνω. Ευτυχώς την πλάκωσαν αμέσως στα ηλεκτροσόκ και επανήλθε. Αυτό το έργο έχει τρία πρόσωπα. Το παχύ έντερο, το λεπτό έντερο και το δεξί νεφρό. Η δράση διαδραματίζεται μέσα στον οργανισμό ενός ανθρώπου μετά από ένα τρακάρισμα και που διάφορα όργανα είναι χτυπημένα, ο εγκέφαλος είναι σε κόμμα, ο αρχηγός του συστήματος, η καρδιά έχει αριθμίες και εκεί είναι το ενδιαφέρον και το παράλογο και το πολύ καλό έβριμα του Αρκά, ότι βάζει να μιλάνε έντερα. Το νεφρό, έχετε το νεφρό. Το δεξί νεφρό, να το έρχεται. Είσαστε καλά. Τι θα συμβεί τώρα, αν αυτός πεθάνει, αν το σώμα αυτό πεθάνει. Θα ζήσουν, θα μπορούν να επιβιώσουν. Ξέρουν βέβαια το παχύ και το λεπτό έντερο ότι που δεν είναι ευγενή όργανα για να γίνουν μεταμόσχευση και ειδικά το λεπτό έντερο που είναι και ο πιο έξυπνος, γιατί ο άλλος είναι αγαθός, το τι θα συμβεί και το τι παιχνίδια παίζονται, τι συνωμοσίες μπορεί να γίνονται μέσα στον οργανισμό. Για όλα αυτά το παχύ. Τι σου έλεγε να πάθεις αυτό που άκουσες. Για να δούμε. Αν υπολοιπίσετε στα σκατά, θα σας θέλει να έρθει για μεταμόσχευση. Εδώ σοβαρεύουν τα πράγματα. Αυτό που ψάχνουμε είναι κάποιες λεπτές ισορροπίες ανάμεσα στο υπερβολικό και στο αληθινό. Με απασχολούσε πολύ σε ποιο χώρο μπορεί να παιχτεί ένα τέτοιο έργο με τέτοια όργανα. Γι' αυτό επιλέχτηκε αυτή η λύση που είναι ένα στρώμα που βουλιάζει κιόλας όταν παίζουν ηθοποιοί. Και θα έλεγα ότι είναι και μια παράσταση αρκετά ξαπλωτή, καθιστή, με πάρα πολύ κίνηση πάνω σε αυτό το χώρο. Η επιλογή ενός έργου δεν γίνεται με το τι θέλει το κοινό, καθόλου. Αυτό το ρόλο το παίζει η τηλεόραση. Οι λόγοι που επιλέγουμε ένα έργο είναι γιατί κάτι μας λέει σε αυτή τη φάση που είμαστε ή στην ηλικία που είμαστε, έχουμε ανάγκη να κάνουμε ένα έργο.